υπουργός κ. Ραγκούση έβγαλε μια blacklist των χρεωμένων δήμων, μεταξύ των οποίων είναι και ο Δήμος Αμαρουσίου. Ποιος ξέρει τι έκανε ο Πατούλης για να χρεώσει τόσο πολύ το Δήμο? Γι' αυτό τον φωνάξαμε εδώ, κύριε Πατούλη. Παρακαλώ. Τι κάνατε, πού σκορπίσατε το χρήμα των δημοτών του Αμαρουσίου? Καταρχήν, κύριε Τριανταφυλόπουλε, θα σας πω ότι από τον Μάρτιο του 2007, με ένα έντυπο το οποίο βγάλαμε αρχής εξ αρχής, είχαμε διατυπώσει ακριβώς πόσο ήταν το χρέος το οποίο αναλάβαμε. Θα σας πω ότι μόνο το 2002 μέχρι το 2006 είχαν πάρθει 140 εκατομμύρια ευρώ από την τότε διοίκηση. Mm-hmm. Εμείς αυτή τη στιγμή τα 280 εκατομμύρια ευρώ που είχαμε πει το Μάρτιο του 2007 από ορκωτούς λογιστές, καθώς επίσης και από τις υπηρεσίες μας, είχαμε αναλάβει ήδη 110 εκατομμύρια, είναι λιγότερα από αυτά τα χρέη που έχει σήμερα ο Δήμος. Πλην όμως είναι σαφές ότι αυτή η εξυγίαση που ξεκίνησε από το 2007 χρειάζεται και άλλο χρόνο, είναι σαφές επίσης ότι χρειάζονται και άλλα μέτρα, και όπως επίσης θα πρέπει επιτέλους και το κράτος να βλέπει την τοπική αυτοδιοίκηση και τους δήμους με ίσα σταθμά και ίσα ζύγια. Πράγμα που δεν συμβαίνει ακόμα. Με συγχωρείτε πολύ, ένας δήμος έχει φτάσει στο χρέος τους πάνω από το 150% των εσόδων του, όπως ο δικός σας. Κάποιος δεν πρέπει να πληρώσει γι' αυτό, κάποιος δεν έχει ευθύνη. Εντάξει, δεν το κάνετε εσείς, το παραλάβατε, λέτε, το καταγγείλατε. Ο προηγούμενος δήμος, ο δήμαρχος που είναι? Εμείς ήδη, κύριε Τριανταφυλόπουλε, έχουμε σειρά φακέλων αποστείλει μετά από όλους τους ορκωτούς λογιστές, τους οποίους είχαν πάρει με ομόφωνες αποφάσεις να ελέγξουν. Τα έχουμε καταθέσει στον ανακριτή εδώ και 4 χρόνια. Για πείτε μας λοιπόν, ένα λεπτό, τώρα έχει ψωμί εδώ. Για, τι είδατε, τι ανακαλύψατε? Γιατί τα είδατε? Πού κατασπαταλήθηκε το χρήμα? Ο Δήμος, θα σας πω, εγώ δεν μπορώ να ξέρω, εγώ ότι βρήκαμε, τα δώσαμε στους ανακριτές. Πώς έτσι, τι βρήκα? Ένα λεπτό, Δήμαρχε, ένα λεπτό. Ό,τι βρήκατε το δώσατε, τι πήρατε δηλαδή σακούλες και δώσατε και είπατε ό,τι βρείτε μέσα είναι δικό σας? Εσείς δεν κοιτάξατε να δείτε τι ατασταλίες έχουν γίνει? Βεβαίως, θα σας πω καταρχήν ότι τότε λειτουργούσε όχι ένας Δήμος ως Δήμος, αλλά ένας Δήμος ως επιχείρηση. Δηλαδή, παίρνανε οικόπεδα τα οποία είναι πίσω από το ΆΚΑ με μηδέν συντελεστή, με πολλά εκατομμύρια ευρώ, τα οποία δεν μπορούσε κανείς να έχει ανταπόδοση, και πολύ περισσότερο αν θέλει κανείς, εφόσον τα πήρε κανείς με 16 και 20 εκατομμύρια ευρώ αντιστοίχως, να έχει μια ανταποδοτικότητα για να τα ξεπληρώσει. Ποιος είναι ο επιχειρηματίας που έχτιζε σε αυτά τα οικόπεδα στο Μαρούσι, που φώναζε ο Τριανταφυλόπουλος 10 χρόνια τώρα, που έλεγε η Βοβόπολης? Νομίζω ότι όλοι. Πού ήσασταν εσείς? Εμείς που ήμασταν, εμείς με μαύρες σημαίες, κύριε Τριανταφυλόπουλε, το 2003 και 2004, ως γιατροί τότε της πόλης, είχαμε βγει στους δρόμους μαζί με πολίτες. Και αν θέλετε και τώρα με το 57% το οποίο μας έδωσαν στις τελευταίες εκλογές, ήταν ακριβώς ότι είπαμε την αλήθεια. Δηλαδή, αναλάβαμε την ευθύνη της διοίκησης και του Δήμου χωρίς να στερήσουμε την ποιότητα λειτουργίας. Προσπαθούμε και έχουμε καταφέρει πολλά στο επίπεδο της εξυγίανσης. Χρειάζεται πολλή προσπάθεια ακόμα. Ωραία, είναι να ρωτήσω. Ένα λεπτό. Εγώ θυμάμαι, έλεγα το όνομα Βοβός και κατέβαινε ο Κυριακού τρέχοντας στις σκάλες, γιατί το κτίριο του Αντένα είναι σε κτίριο του Βοβού. Γιατί γελάτε? γιατί γελάτε, θέλετε ταυτή τράβηγμα όλοι μαζί? Εγώ που ήμουν ένα δημοσιογραφάκι εκεί μέσα, το έλεγα Βοβόπολης και τον έπιανε ήλιγκος, βέρτιγκο. Μου λέγε, ρε παιδί μου, εδώ τώρα το σπίτι μας τώρα, μην, τι τρέλα είναι αυτή μαζί, τόσα άλλα πράγματα έχει η Ελλάδα. Μα, αυτό ήρθε τώρα, αυτό είναι στο πιάτο του, λέω, τι να κάνουμε. Και στεναχωριόταν. Εσείς εκεί πέρα που ζείτε στην περιοχή, που είναι ο τόπος σας, δεν βλέπατε ότι σήκωνε το ένα μετά το άλλο τα μέγαρα εκεί πέρα, και ότι αυτό γινόταν με κάποια προφανώς διευκόλυνση, και για να, διότι δεν είναι τρελός ο Δήμαρχος να δίνει τα οικόπεδα τζάμπα? Καταρχήν θα σας πω, κύριε Τριανταφυλόπουλε, ότι επί της δικής μας διοίκησης άλλο, ούτε δηλαδή ένα κτίριο Βοβού δεν έχει. Αφήστε τη, δεν μιλάω για τη δική σας τώρα διοίκηση. Τώρα, από παλαιότερα ως πολίτες,
άπαντες. Είχαμε πει ότι με Ολυμπιακούς νόμους έχουν γίνει τα μεγαλύτερα αμαρτήματα στο Μαρούσι, το λέω και τώρα μέσα από την εκπομπή σας. Καλό την κεντρική εξουσία να αναλάβει τις ευθύνες της, έστω και τώρα, διότι ακόμα και οι υπερτοπικές κρίσεις, εγώ θα σας πω ακόμα και το Υπουργείο Παιδείας και Υπουργείο Υγείας, που και ο σημερινός υπουργός ήταν υπουργός παιδείας και μέσα από Ολυμπιακούς νόμους έφτιαξε ένα Υπουργείο Παιδείας. Υπάρχουν περιβαλλοντολογικές μελέτες, κύριε Πετριανταφυλόπουλε, ή μελέτες κυκλοφοριακές? Είπαν όχι, εκεί θα το φτιάξετε. Καταρχάς το Μαρούσι είναι, επειδή κάποτε είχαμε γραφεία εκεί πέρα, ο Αντένα είχε τα γραφεία της παραγωγής των εκπομπών μας, για να μπεις μέσα στο Μαρούσι και να κυκλοφορήσεις, είναι λίγο, πώς το λένε, είναι το παιχνίδι του χαμένου θησαυρού. Δηλαδή αν δεν εκπαιδευτείς σωστά, μπορεί να μπεις και να μην ξέρεις από πού θα βγεις. Αυτά όλα. Είναι ότι υπήρχαν μικρές συνοικίες οι οποίες δεν είχαν αντικυκλοφοριακές μελέτες, όλα αυτά έχουν μπει ευτυχώς σε κάποια τάξη. Ναι, ευτυχώς σε κάποια τάξη. Εν πάση περιπτώσει τώρα λοιπόν, είστε από τους πιο χρεωμένους δήμους και αντιλαμβάνομαι ότι κάποια στιγμή θα εισπράξετε και εσείς τη δυσφορία του κόσμου. Κοιτάξτε, εγώ θα... Γιατί έρχεται φτώχεια. Ναι, ακούστε κύριε Τριανταφυλόπουλε, για να εξηγηθούμε, και το έχω πει και στην κεντρική εξουσία και στον κύριο Ραγκούση που συνήθως δεν κάνει την τιμή να βλέπει δημάρχους. Έχουμε πει λοιπόν ότι σε καμία περίπτωση οι κοινωνικές υπηρεσίες αλλά και ο κάθε δημότης του Αμαρουσίου δεν θα πληρώσει ούτε τα σπασμένα του παρελθόντος ούτε του κράτους. Ο μεγαλύτερος μπαταξής ναι, είναι το κράτος. Το κράτος αν είχε δώσει αυτά που χρωστάει στο Δήμα Μαρουσίου δεν θα χρωστάει τίποτα. Ωραία, λετάσε μου, το κράτος είστε εσείς. Οι μεγαλύτεροι μπαταξίδες είστε οι νομάρχες, οι δήμαρχοι, οι υπουργοί, βουλευτές. Πώς το κράτος είναι αόριστη, είναι. Οι μεγαλύτεροι μπαταξίδες είμαστε εμείς, κύριε δήμαρχε. Συγγνώμη, κύριε. Τι το κράτος, έχει πόδια, χέρια, περπατάει. Όχι, το κράτος είναι η κεντρική εξουσία που εισπράττει τους φόρους και στην τοπική αυτοδιοίκηση δίνει ψίχουλα. Διότι όταν εμένα αυτή τη στιγμή μου παίρνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος για τους ημιυπαίθριους εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και εφόσον εγώ έχω πάρει τις υπερτοπικές χρήσεις δεν τα δίνει να πάρω κοινόχρηστους χώρους ως ανταπόδοση και τα παίρνει και μπορεί να μην σου δώσει τίποτα, αυτό λέγεται κράτος. Έχουμε δει λοιπόν στη Δανία ότι η τοπική αυτοδιοίκηση διαχειρίζεται το 40% του ΑΕΠ ενώ εδώ διαχειριζόμαστε το 1,3. Να σας πω κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ. Όταν τα είχατε και σας τα δίνει το κράτος, τα μασουλάγατε με τους επιχειρηματίες και κάνατε εμείς. Αυτό το, όχι εσείς προσωπικά, οι προκάτοχοι και οι προηγούμενοι. Λοιπόν, τα μασάγατε με τους επιχειρηματίες, φτάσατε το χρέος 150% των εισπράξεών σας, των κερδών σας, των εισόδων σας που έχετε, και τώρα που το κράτος τα παίρνει, καλά κάνει και τα παίρνει το κράτος, να σας πω κάτι. Το κράτος, αν ήταν και αυτό σωστό. Το κράτος τι τα κάνει, κύριε Τριανταφυλόπουλε? Υποτίθεται ότι τα ξοδεύει σε υποδομές. Τι το κάνει τώρα το κράτος, βέβαια. Υποδομές, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Σε τόκους τώρα. Πότε θα αρχίσει το Ελλάδα το πρόγραμμα και το ΕΣΠΑ? Ποιο ΕΣΠΑ? Δεν έχουν καμία ευθύνη, κύριοι, που διαχειρίζονται τόσα δις της Ευρώπης. Πότε θα τα δώσουν ανταποδοτικά? Τα λεφτά στο Στρος-Καν τώρα. Δεν έχει δραχμή. Και... Όλα τα βρήκαμε. Θα σας πω λοιπόν, κύριε Τριανταφυλόπουλε, για να μην, γιατί είστε πανέξυπνος δημοσιογράφος. Μην νομίζετε. Θα σας πω λοιπόν, έχετε... άποψή μου είναι. Άποψή μου είναι. Και ξέρω ότι χρόνια ξέρετε να δηλίζετε τον κόνοπα. Θα σας πω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή όταν το κράτος δίνει, που λένε ότι είναι χρωστάνε οι δήμοι, το 1% των χρεών όλης της χώρας είναι των δήμων. Και τα χρήματα τα οποία χρωστάει το κράτος προς τους δήμους θα έχει ολοκληρωθεί αυτό το σύστημα. Όμως εν διάστη περιπτώσει, εγώ θα σας πω το εξής. Σε καμία περίπτωση δεν θα ανοιχτεί κανένας δημότης να γίνει δευτέρας κατηγορίας, επειδή στο παρελθόν είτε οι ανακριτικές αρχές δεν έχουν ξεκινήσει για να ολοκληρώσουν το έργο του, είτε επειδή δεν λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, η ισοπαίδωση δεν είναι σωστή και πιστεύω να συμφωνείτε σε αυτό. Όταν λοιπόν λέμε κράτος εννοούμε κεντρική εξουσία που διαχειρίζεται όλους τους φόρους και στην τοπική αυτοδιοίκηση δίνει τα ψίχουλα. Εγώ συμφωνώ. Και θα σας πω και κάτι τελευταίο. Όταν η λογική μου συμφωνεί. Ναι,
Θα σας πω λοιπόν και κάτι τελευταίο. Το ξέρετε ότι μη κόκκινοι δήμοι ήδη έχουν δώσει έκτακτες εισφορές αρκετών εκατομμυρίων ευρώ και έχουμε ζητήσει και εμείς και δεν έχουμε εισπράξει από την κεντρική εξουσία. Μάλιστα. Κύριε Πατούλη, βοήθειά σας που λέει ο λαός. Αυτό μόνο σίγουρο είναι ότι εσείς θα πληρώσετε την ύφη, διότι αντιλαμβάνεστε ότι έσοδα μηδέν, απαιτήσεις πολλές, προβλήματα τεράστια. Κάποια στιγμή θα κληθείτε κι εσείς να δώσετε λόγο. Ακούτε, γιατί ο κόσμος είναι έτσι, ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Είναι σωστό. Για καλή μας τύχη, εμείς, για καλή μας τύχη, κύριε Τριανταφυλλόπουλε, εμείς από την πρώτη μέρα της διοίκησής μας τα λέμε με τον κόσμο και τα ξέρει ο κόσμος, τουλάχιστον του Αμαρουσίου. Είναι σαφές βεβαίως ότι η εξυγίανση συνεχίζεται και είναι επίσης σαφές ότι θα πρέπει να αντιληφθούν ότι δεν θα πληρώσουν κάποιοι μόνο δημότες, αλλά η ιστορία ξεκινάει από πάνω. Η ιστορία όλοι γνωρίζουμε από πού ξεκινάει. Αν κοιτάξουμε στον καθρέφτη, βλέπουμε τα μούτρα μας. Λοιπόν, όλοι έχουμε ευθύνη. Και βεβαίως, το επαναλαμβάνω, δεν έχει ο καθένας την ίδια ευθύνη. Αλλά όταν εγώ αυτούς που έχουν τη μεγάλη ευθύνη τους έχω στείλει με την ψήφο μου εκεί πέρα, είμαι συνυπεύθυνος. Η ιστορία αυτή έχει τελειώσει. Ή φταίνει οι άλλοι και φταίνει η πολιτική και μου φταίει ο άλλος. Τώρα πας στον δρόμο, κύριε Πατούλη, και 15 γαϊδούρια πετάνε το τσιγάρο από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Έχετε δίκιο. Πώς δηλαδή, τώρα το κάνουμε τώρα. Αυτοί είναι άνθρωποι, λογίζονται ως άνθρωποι. Όχι. Περνάει η γιαγιά να περάσει τον δρόμο και γκαζώνουν. Βγαίνεις από ένα σταυροδρόμι και δεν σταματάει κανένας. Ενώ μπροστά έχει σταματήσει κίνηση και βλέπουν κόκκινο το φανάρι, πάνε και κλείνουν τον δρόμο και κάθονται μπροστά. Δηλαδή. Πρέπει είναι σίγουρο, να... είναι σίγουρο ότι και ο πολίτης και ο απλός ο πολίτης δεν είναι ο ομφαλός της γης και ούτε είναι ο αμόλυντος και φταίνουν οι υπόλοιποι. Αυτό θα πρέπει να κάνει ο καθένας την αυτοκάθαρσή του και κυρίως την αυτοσυνείδησή του και ο Θεός βοηθός. Έτσι λοιπόν, αυτές οι ιστορίες δεν μπορεί να συνεχίζονται έτσι, ούτε εμείς έχουμε καταντήσει. Δηλαδή είναι αστείο να περιγράφεις αυτή την κατάσταση. Δεν γίνεται να περιγράφουμε. Ρεπορτάζ. Να πονάει πολύ. Τα λεφτά. Πού είναι ο προηγούμενος δήμαρχος, τι έγινε, γιατί κυκλοφορεί ελεύθερος. 150 φορές επάνω από τα έσοδα του Δήμου τα χρέη. Είναι σαφές, κύριε Τριανταφυλλόπουλε. Εμείς τα έχουμε κάνει και συνέντευξη τύπου, τα έχουμε πει, τα έχουμε καταγράψει. Υπάρχουν όλοι οι φάκελοι στον ανακριτή. Ας αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους. Έτσι. Είναι αστείο, αστικό προάστιο είναι το Μαρούσι. Δεν είστε. Πάντως, στην Δυτική Αττική, στη γωνία, στην άκρη, στο σκουπιδότοπο, στο Μενίδη. Έτσι, αυτό που θέλω να σας πω όμως είναι επίσης ότι στο Μαρούσι ασχημόνισαν χρόνια, δώσαν υπερτοπικές χρήσεις χωρίς ανταπόδοση και θα σας έλεγα επίσης ακόμα και το ΆΚΑ που είναι ένα αθλητικός χώρος ολυμπιακός, ένα τσιμέντο όμως, το οποίο έχουμε πει τόσα χρόνια πάμε να κάνουμε ανταπόδοση κύριοι να μπορούν να έρχονται οι τουρίστες. Σε συνεργασία. Έχουμε 6 μεγάλες εκτάσεις της κτηματικής εταιρείας δημοσίου. Εκεί τις έχουν αφύλακτες, μολυσμένες και δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι ακόμα και αυτή η εκμετάλλευση και όχι το ξεπούλημα θα μπορέσει να δώσει πολλές λύσεις. Ακριβώς. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι, κύριε Καλό μεσημέρι και...